Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Σπάρτακου. Κασόνικ Μπίρς από τη μία, Εθνικός Σάρα από την άλλη. 22η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο. Το development. Με κατοχή για τον Εθνικό. Και για να δούμε λίγο πεντάδες. Λοιπόν, για τον καμπεόν Εθνικό Σάρ είναι ο Δελιδάκης. Για τον αριστεροδιάδρομο είναι ο Βαλμάς, ο Σκαπάνης, ο Σέργης και ο Λάπας. Πρώτη επίθεση τώρα για τον Κασόνικ με τον Ζιγούρη να διεισδύει, να περνά. Τελειώνει ψηλά τη φάση για να στοχεί. Ο ίδιος στο rebound και ο Προσφυλιακός για τρεις. Πρέπει να είναι το τρίτο σερί παιχνίδι που μεταδίδει ο Κασόνικ και ο Προσφυλιακός βάζει το πρώτο τρίποντο που παίρνει. Να δούμε σήμερα πώς θα πάει, Παναγιώτη. Προσφυλιακός, Χάτζη Μιχαήλ, Ζιγούρης, Κόκαλης και Καρακοσταντής. Τυπικά γηπεδούχων Κασόνικ και Κασόνικ που προέρχονται από απρόσμενη, όπως εξελίχθηκε η ΙΤΑ στον Τράστη Τζιπάνα. Θα μπροστά με 10 πόντους περίπου κανένα δίλεπτο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ιτήθηκαν στην παράταση τελικά με 60-57. Πρώτο καλάθι στο απόψινό παιχνίδι για τον Εθνικό Σταρ διαχειρός Σέργη. Κόκαλης. Φιλιακός στον Καρακοσταντή. Ενώ ο Κεντρόλης δίνει ελεύθερο διάδρομο στον Γκάρντον Κιπεδούχο, αλλά αυτός αστοχή. Σκιαπάνης. Κεντάκης. Σκύπ και πάσα στον Σέργη. Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Πέρασε ο Σκιαπάνης, αστόχησε όμως. Μάχη μεταξύ Κόκαλη και Βαλμά. Με τους δύο παίχτες να πέφτουν ταυτόχρονα στο παριέ και με ίδιο στυλ. Τζάμπολ λοιπόν και η μπάλα στους Κασόνικ. Ζιγούρης. Μιχαήλ στο high post. Λίγο τον αριστερό διάδρομο. Χτυπά στα πόδια του Βαλμά και τον Μικά. 5-2 στο δίλεπτο. Στο Ζεφύρι. Κασόνικ που θέλουν την νίκη για να παραμείνουν σε τροχιά play-off. Ο Γκοστάρ βρίσκεται αρκετά πιο πίσω βαθμολογικά στη μάχη της παραμονής και με ρεκόρ 7-14. Πάζω του Καρακοσταντή, κλεψίμο του Λάπα. Βαλμάς και Δελιδάκης από μέσα απόσταση. Αυτό μπορεί να το κάνει όλο το βράδυ. Ο Κώστας θέλει προσοχή το μαρκάρισμα του. 5-4. Βασιλιακός. Χατζη Μιχαήλ για τον Κόκαλη. Το δεύτερο ακόμα. Χατζη Μιχαήλ πάει στο drive, κρατιέται στον αέρα λαστοχή. Καρακοσταντής είναι καλό το σούτ και μπαίνει για το 8-4 double score για την ομάδα των Ζιγουρέων. Σέργης. Λάπας. Φάουλ του Ζιγούρη, πρώτο στο παιχνίδι. Και έτσι τα 5 δευτερόλεπτα γίνονται 14 τώρα. Ο Λάπας θα επαναφέρει, ο Βαλμάς φέρνει την μπάλα. Βαλμάς για δύο με χαμηλό. Πάτω χωρίς αστροχή, ο Καρακοσταντής γρήγορα. Χατζη Μιχαήλ. Δύο βολές για τον Παύλο. Εννέα παίκτες στην απόψινή αποστολή του Κασόνικ. 7 διαθέσιμοι για τον Εθνικό Σάρ. Στις δύο βολές, το 8-4 παραμένει και ακόμη 6,5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Λάπας. Είναι καλή η πάσα του για τον Σέργη. Όμως κάνει λάθος, έδωσε
τον Βασιλιακό. Σιγούρι. Φτάσει μέχρι το lay-up. Θα κερδίσει και αυτό το δικαίωμα. Για δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Στον εθνικό στάρ. Δύο λοιπόν και 9-4. Λάπας. Παλμάς. Ουτσάιτ πάσα για τον Δελιζάκη. Ωραία, ξαναδίνει στον Παλμά. Πολύ πολύ ωραία φάση για τον εθνικό. 9-6. Φάλ του Λάπα τώρα πάνω στον Ζιγούρι. Καρακοσταντής. Ζιγούρις. Κόψαν και τον Χατζημιχαήλ. Βάζει πλάτη αλλά δεν είναι τον Παλμά. Λάπα θέλει να τρέξει. Φάλ του Κόκαλη. Καλό φάλ είναι αυτό. Καλής τώρα που θα δώσει τη θέση του στον Γιώργο Ακλή. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Χαλμάς, Καπάνης. Καπάνης θέλει να ξεφύγει, τελειώνει τη φάση και σκοράρει ένα πολύ πιο δύσκολο καλάθι για το 9-8. Που τρέχει ένα μικρό σερί 0-4 και νέων διαφορά στον πόντο. Σιγούρης παταγκάζει, απορροφά τους κραδασμούς, καλά και φάουλ. 11-8 από τον αρχηγό των γηπεδούχων. 3 φάουλ για κάθε ομάδα στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Το έμεσο τρίποντο του Γιώργου Ζιγούρη. Γιώργος ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του στην ΙΤΑ, από την Τζιβάνα. Είχε 23 πόντους, 6 rebounds, 4 assists και 7 κλεψίματα. Σε ένα παιχνίδι που αυτός και ο Κόκαλης, αν θυμάμαι καλά, είχαν αποβληθεί λίγο πριν το τέλος. Πρώτη αλλαγή τώρα για τους Κασόνι. Βασικά δεύτερη, βγήκε ο Βασιλιακός και μπήκε ο Παπαδόπουλος. Μπορεί και όχι. Μπήκε ο Σιμακόπουλος και ο Παπαδόπουλος, διορθώνω. Ο Παπαδόπουλος δεν έχει. Ο Dr. Sonic. Μπάλα στο πόδι του Λάπα. 5 δεύτερα ακόμα στη διάθεση των Πρασίνων. Χατζημιχαήλ. Βάλει το σύνολο Τζιγκούρης. Ο Σιμακόπουλος. Δεν θα κατάφερε να κερδίσει κάτι. Καπάνη. Και Βελιδάκης στη μέρος για 3 στο σίδερο. Πάνω ψηλά τον Χατζημιχαήλ. Με γρήγορο transition. Θέλει να πάει μέχρι μέσα ο Χατζημιχαήλ για το coast-to-coast. Καλά, όμως δεν ήταν το χατήρι. Τελιδάκι στο μάτσο ξαφνικά από τα γρήγορο ρυθμό. Λάπας, καλή άμυνα του Σιγούρη. Παίρνει ξανά ο Δελιδάκης. Και θα γυρίσει με μια ραβέρσα προς το καλάθι. Χωρίς τύχη όμως. Κάτι παραπάνω από 3,5 λεπτά ακόμη στην πρώτη περίοδο. Φόρτωση τώρα του Σιμακόπουλου. Ο Ζιγούρης θα εκτελέσει από μέσα απόσταση και μετά από τρίπλα
θα συνδεθεί με το καλάθι για το 14-8. Σιαπάνης. Μας. Πάσα στον Δελιδάκη, για δεύτερα ακόμα με τον Λάπα να δημιουργεί για τον Παλμά και αυτόν να κερδίζει φάουλ στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Ωραία φάση δημιούργησε ο Εθνικός σε μια επίθεση που μοιάζε χαμένη 3-4 δεύτερα πριν το τέλος. Έχει μπει με το νούμερο 1 ο Αργεντίνης στο μάτς και έχει μπει μόλις και ο Ζαφυρόπουλος με το 17. Πρόσωπα που δεν τα γνωρίζουμε από την αλήθεια. Οι υπόλοιποι είναι κλασικοί. Θετικό rebound εκεί από τον Αργεντίνη. Βγάζει έξω την μπάλα Δελιδάκης. Αργεντίνης μέχρι μέσα. Φάουλ του Κερδακλή. Βολές. Δεύτερο για τον Γιώργο Ακλή. Και πέμπτο ομαδικό τον Κασόνικ. 4 έχει ο καμπεών Εθνικό Σταρ. Για τον Κασόνικ, ο Σμαγκόπουλος περνά, δίνει τον Κερδακλή, αλλά αυτό θα χρειαστούν βήματα. Λάπας. Λάθος από τον Λάπα, η μπάλα φεύγει εκτός τα δικά του χέρια. Που φλέρταρε με το WW στην ήττα του Εθνικού από τους Καβλάντα Χόκ στην περασμένη αγωνιστική. Είχε 9 πόντους και 10 rebound, Ζιγούρης για 3 το χάνει. Παλμάς το rebound. Τελιδάκης. Λάπας. Καλή κυκλοφορία τώρα για τον Εθνικό, η μπάλα πέρασε σχεδόν από όλους. Αργεντίνης κάνει δουλειά κοντά στο καλάθι, αλλά έχει κάνει βήματα. Μια παρατήρηση στον παίκτη του Εθνικού. 14-10 το σκορ, 1,5 λεπτό ακόμα για το φινάλε του δεκαλέπτου. Ασμακόπουλος από τον κεντρικό διάδρομο, παίρνει ο ίδιος το rebound, το βάζει με ταμπλό. 16-10. Τελιδάκης. Τελίς καλή τη λόμπα. Εδώ στον Αργεντίνη. Τους επιμένει, κρατά την κατοχή. Είχαν κλείσει 3 παίκτες πάνω του. Για 2 Ζαφυρόπουλος όχι, ούτε ο Βαλμάς. Και λύνει την πολιορκία με το rebound του Ζιγούρη που φτάνει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Ζιγούρης. Μένει για τους Κασόνι. Όχι, εδώ είναι Εθνικό. Στον πάγκο ο Γιώργος Ζιγούρης. Θέση του Βαγγέλης. Πρέπει να λείπει ο Μιχάλης σήμερα, ναι, δεν είναι. Ρίξα η πάσα του Βαλμά, δεν ήταν καλή. Εκτός από τον Ζαφυρόπουλο. Σιγούρης. Παράβαση 3 δευτερολέπτων.
6 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Λάπας. Αργεντίνης και Βελιδάκης. Μας για δύο. Μακόπουλος, 7 ακόμα. Τέσσερα δευτερόλεπτα. Λάπας. Ο Φαλμάς θα προλάβει. 16-12 στο φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο Χριστόφορος Φαλμάς μειώνει τη διαφορά στους 4. Δεύτερο δεκάλεπτο στον Σπάρτακο, πρώτη κατοχή για τον Εθνικό. Λάπας, Καφάνης, Ζαφυρόπουλος, Σέργης και Αργεντίνης. Φιλοξενούμενος. Συνεργαζόμενος η Κασόνη. Ζαφυρόπουλος για δύο. Και rebound από ποιον. Ο κανέναν. Μπάλα σου Κασόνη. Βαγγέλης Ζιγούρης, Γιώργος Ζιγούρης, Κόκαλης Γκόνης, Θεσμακόπουλος. Κόπουλος πήρε το σκήν του Κόκαλη, ο Ζιγούρης οπλίζει, αλλά δεν σημαδεύει καλά. Σέγγις. Τέλειος ο Στέλιος, δεν το βαλέ. Τώρα ο Βαγγέλης Ζιγούρης προσκλείται την πάσα, τελειώνει με το αριστερό. Άστοχα, ο Κόκαλης θα επιμείνει και θα πάρει το φάουλ. Ο άνθρωπος rebound τον Κασόνικ Μπίρς. 11 πήρε στο προηγούμενο παιχνίδι. Πάλι τι κάνα πόντο ρε Θεοδωρή. 17-12. Πόσα έχει να δωρείς. Σίγουρα δύο. Από τα 6.75 από τον Βρεσιλιακό και από τον Γιώργο Ζιγούρη και από τον Σανακόπουλο τώρα. Καφάνης πήρε σκριν και κοντά στο καλάθι ο Μαρίνος και σκόραρε. 21-15 τον Μαρίνο να δίνει ξανά την λύση. Ζιγούρης από την αντίθετη πλευρά του screen, σκλήφτει το πάσο στον Κόκαλη. Ασημακόπουλος και Ζιγούρης για τρεις στο σίδερο. Λάπας. Ζιγούρης βρίσκεται στο παρκέ στην προσπάθεια του να κλέψει. Σκαπάνει τώρα. Φάουλ από τον Νύκτερο Ζιγούρη, τον Βαγγέλη.
και για τις δύο ομάδες. Ο Γκόνης δίνει τη θέση του στον Χατζη Μιχαήλ. Ενώ για τους φιλοξενούμενους νομίζω μπήκε ο Σεργής. Πέντε δεύτερα ακόμα, Σκαμπάνης. Γρήγορα να βρει μια λύση, ψάχνει πάσα. Φάουλ. Τρίτο ομαδικό για τους Κασόνικ. Ο Σιλιακός επιστρέφει αντί του Βαγγέλη Σιγκούρη. Σέργης βάζει την μπάλα στο παρκέ. Δεν θα πετύχει όμως το καλάθι. Μακόπουλος για το coast to coast. Σκέφτηκε ψηλά ο Αργεντίνης να του δυσκολέψει το τελείωμα και τα κατάφερε. Σταφυρόπουλος, Σιαπάνης. Πάνησε το δεξί διάδρομο. Παραλίγο. Μιχαήλ έβγαλε την άμυνα. Φρένο και αφήνει τον Σμακόπουλο. Σμακόπουλος. Στόχισε αυτή τη φορά πίσω από τα 6.95. Βενιδάκης. Φάλτο Σμακόπουλο και βολές. Τέταρτο ομαδικό στο εξάλεπτο τους Κασόνικ. Λοιπόν, 6 λεπτά ακόμη στο πρώτο ημίχρονο. Διαφορά στους 6 πόντους. Κάνει την πρώτη βολή. 21-15 προηγούνται οι Κασόνικ. Σταθερά σε θέση οδηγού από το ξεκίνημα. 21-16 μείωσε ο Βενιδάκης. Σιλιακός Μιχαήλ, Ζιγούρης και Ασμακόπουλος τώρα. Υπομονή η Κασόνη. Μιχαήλ από αριστερά. Δεν τα καταφέρνει, σκοράρει. Αλλά τον Σκιαπάνη, δεύτερο ομαδικό του Εθνικού. Σταχόπουλος άλλαξε κατεύθυνση, ο Προσιλιακός θα εκτελέσει και θα στοχίσει από μακριά. Πάλεψε ο Αργεντίνης στο παγκόσμιο αυτή τη φορά. Ένα πεντάλεπτο ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. 29 ευκαιρία να μειώσει. Σέργης για τον Ζαφυρόπουλο. Για δύο δεν είναι καλό. Γκούρης, πέρασε έναν, πέρασε δύο. Κέρδισε φάουλ από τον τρίτο. Εκτελέσει από τη γραμμή των 4,5 μέτρων. 4-3 τα φάουλ πλέον. Δύο τον Γιώργο, 22-16. Σέργης με γύρω στερ.
τρίτο. Πρόβλημα αυτό. Σηκώνεται ο Γεωργακλής από τον πάγκο για να τον αντικαταστήσει. Ο Γεωργακλής θυμίζω έχει δύο. Πολλές για τον Σέργη. Με πέστρεψε ο Βαλμάς στην πεντάδα του Εθνικού Σταρ. Μένει και η δεύτερη βολή, ριμπάουντ ο Σμακόπουλος. Βάζει την μπάλα Παναγιώτης. Σιγκούρης θα βγει από την επιλογή. Μιχαήλ. Παντός και σκριν. Ωραία συνεργασία. 24-16. Λιδάκης πιέστηκε και έχασε την κατοχή. Χατζημιχαήλ σε κάθαρες προϋποθέσεις του συνδυασμού. Χατζημιχαήλ όμως θα κάνει το λάθος. Ο Σκιαπάνης βλέπει τον Βαλμά που είναι μόνος του με το καλάθι και το Σιγούρης να τον κόψει από πίσω. Τρομερή κάπα του Σιγούρη. Δεν το περίμενε ο Βαλμάς. Μακόπουλος. Σπίτια πάσα προς Ιλιακός, δεν το βάζει. Τελιδάκης, πέρασε. Τελιδάκης, το σπίτι, την πάσα κι άλλη τάπα του Ασημακόπουλου αυτή τη φορά. Χειροκροτούν οι Κασόνες στον πάγκο. Σβήσανε τα φώτα δύο φορές μέσα σε μισό λεπτό. Βγάζουν ξανά την άμυνα. Έχει βρει την μπάλα με το πόδι ο Δελιδάκης. Για να δούμε αν οι γηπεδούχοι θα προηγηθούν και με διψήφια την τώρα. Ο Σιγούρης έχει δώσει το σύστημα. Ο Προσιλιακός ξεμαρκαρίζεται προσωρινά. Παίρνει το σύστημα του Γεωργακλή ξανά στον Σιγούρη μπαλά. Σμακόπουλος. Το βάλε. Πολύ πολύ ωραίο καλάθι. Διαφορά στους 10 για πρώτη φορά, 26-16. Σκιαπάνης. Βαλμάς. Στόφορος για δύο. Κοιτάξτε τι έκανε μπάλα εκεί. Πάνε στο παρκέ. Αντικαθιστά ο Λάπας. Λάπας Αργεντίνης, Πελιτράκης, Βαλμάς και Σέλκης. Κλασική πέντα το παιδί. Γεωργακλής για δύο, όχι. Πάνω Λάπας, Γεωργακλής, Προσιλιακός, Ασημακόπουλος, Χατζημιχαήλ και Γιώργος Γιγούρης. Έχω κάνει ένα κάρο σαρδάμενο μεταξύ. Αυτός με έχει ματιάσει. Λάθος του Προσιλιακού. Θέλω να περάσει την κάθετη εκεί. Δεν πειράζει, δουλεύει ο Καρακοσταντής και του δείχνει τον πάγκο. Καλά του ξεκινήθηκε. Βαλμάς! Πέρασε όλους. 6-18 από την κλάση του Χριστόφορου. Και 92 ακόμα. Το πρώτο εμιχρόνιο Ζιγούρης. Βασιά το σκριν του Χατζημιχαήλ. Με έρθει ωραία το φάουλ. Και θα εκτελέσει από τη γραμμή. Είσαι ρε Γιώργος Γουλή, ο Λάγκφορντ. Στον πάγκο ο Σέργης, ποιος μπήκε, ο
ο Ζαφυρόπουλος. Βγήκε ο Σιαπάνης για να επιστρέψει και ο Αργεντίνης. Δεν θα καταλάβει τώρα τι συζητάνε εκεί. Δικά τους. Μέσα με πρώτη του Τζόρτζ, 27-18. Όλα τα φάουλα οδηγούν στη γραμμή πλέον. Συμπλήρωσαν οι φιλοξενούμενοι τα ομαδικά τους. Ξανά στις 10 διαφορά, 27-18. Δεδιδάκης. Ποιος έχει κάνει φάουλ. Φιλιακός. Ο ρέφερι, νομίζω ο Καρακοσταντής έπαιξε καθαρή άμυνα. Χέρι Αλφάδη από τον Δελιδάκη, 28-20. Σιγούρης από το κεντρικό διάδρομο στο χείο Καρακοσταντής. Τώρα ο Γεωργακλής, παίρνει ο Βαλμάς. Και το Γεωργακλής εκεί να διπλώσει την άμυνα, τρίτη τάπα από τους Κασόνικς στο πρώτο εμίχρονο. Καρακουσταντής ηρεμεί το ρυθμό. Το Χατζημιχαήλ να βάλει ένα σκριν. Καρακουσταντής από την άλλη πλευρά θα περάσει, το χάσε και αυτό όμως. Έχουν χάσει πολλά εύκολα καλάθια οι Κασόνικ. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη διαφορά. Ο Λάπας με σμιμού, ωραία φάση. Και τη βοήθεια του Καρακουσταντή, διαφορά πέφτει στους 6. Οι Κασόνικ καλούν τα time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου. 12 δεύτερα ακόμα, αγαπητοί Μιχαήλ, πάει στο drive. Το Σιλιακός για 3 είναι καλό, δεν παίρνει. 4 δεύτερα ακόμα, Ζαφυρόπουλος, πάσα στο τρέλερ, δεν περνά. Ο Ζιγούρης κλέβει, πετά την μπάλα από το κέντρο και παραλίγο να σπάσει το ταμπλό. 28-22. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Πω πολλά χάνια. Πρώτη κατοχή για Κασόνικ. Καρακουσταντής. Καρακουσταντής σε 4 δεν φορούσε. Κοκάλης του ξαναδίνει, Καρακοστάτης, όχι. Βαλμάς παίρνει ριμπάν. Βαλμάς, Σιαπάνης, Σέργιος, Δελιδάκης και Λάπας. Κοντά του Εθνικού με Καρακοστάτη, Προσιλιακό, Γκόνη, Κόκαλη και Γιώργο Ζιγούρη, Κασόνη. Σιαπάνης, Βαλμάς με το αριστερό. 28-24. Από το μείον 10 στο μείον 4. Οι φιλοξενούμενοι. Ζιγούρης. Ο Σιλιακός γίνει από το Choice. Πέρασε ο Παναγιώτης, ανάποδο λέει, το χασε. Σέργης. Στείλει εύστοχα ο Στέλιος. Την διαφορά στους 2 πλέον. 28-18 ήταν το σκορ. 28-26 τώρα. Καρακουσταντής. Την επιλογή στην κορυφή. Γκόνης έχει πάρει καλή θέση, έχει βάλει πλάτη τον Δελιδάκη και του παίρνει το φάουλ. Τρίτο του Δελιδάκη. Ποιοι άλλοι έχουν 3, Κόκαλης. Τρίτο φάουλ. Μάλιστα, τέταρτο φάουλ του Κόκαλη.
φαίνεται ότι ο Θοδωρής είναι λίγο επιρρεπής. Σέρβις για δύο και αυτό. Το ταμπλό αυτή τη φορά. Και ο Εθνικός ισοφαρίζει. Ο Κασόνικ θα ψάξουν εκ νέου. Έχει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Καρακοσταντής για δύο. Δεν παίρνει το σουτ. Καλό μπλοκάουτ εκεί στην ζώνη. Βολές. Κοκάλι στον μπάγκο. Χατζημιχαήλ στο παρκέ. Του γκόνι 29-28. Πάνω του Λάπα. Ελιδάκης. Παλμάς. Παίξε ο Χριστόφορο. Πάλι ανοίγα τους Κασόνες. Και Βελιδάκης βάζει το σκρίνο, βάζει Μιχαήλ, ρολάρι. Ο φάουλ. Γιαβάνης. Πάνης κρατά, περνάει. Θα βρεθεί και ένα φάουλ στη διεκδίκηση του rebound. Τρίτο φάουλ και για εκείνον. Σημακόπουλος αντί του Προσυλιακού. Τσιγούρης. Ειδικό φάουλ από τον Χατζημιχαήλ. Μάλιστα. Πάμε σε time out. Καθώς δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά το δεύτερο ημίχρονο. 6 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Σε μια τρίτη περίοδο που μήπως πατά καλύτερα. Κατάφερε να ισοφαρίσει, βρίσκεται στο μείον 1 τώρα. Θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και με τα φάουλ. Όπως έχουν χρεωθεί αρκετά. Αρκετά. Ο Σμακόπουλος παίρνει screen. Ρολάρι ο Χατζημιχαήλ. Ωραία φάση. 31-28. Λάπας. Βαλμάς. Βασιλόπουλος για τον Βελιδάκη, έκλεισαν δύο πάνω του. Τον ανάγκασαν σε λάθος. Καζόνι κατηδρούν. Καρακοσαντής. Κόπουλος για τον Τσιγούρη. Και όπως βάζει την μπάλα στο παρκέ, περνά, αλλά δεν τελειώσει η φάση όπως θα ήθελε. Παλμάς. Αφορά της μπάλας. Χατζημιχαήλ και Δελιδάκη.
Καλή σκέψη. Ένα τριβάλλο κατά τον Μιχαήλα που φέρνει το φάουλ. Θα εκτελέσει από τη γραμμή. Τρίτο φάουλ και για τον Λάπα. Ενώ ο Βαλμάς δίνει τη θέση του στον Αργεντίνο. Εντάξει, ταιριάζουν και τα χρώματα της φανέλας του εθνικού με τα χρώματα της Αργεντινής. Λάθος του Λάπα, κλέβει ο Σμακόπουλος. Ζιγούρης και Καρακοσταντής, αποτελεσματικός ο συνδυασμός. Οι Κασόνικ βρίσκουν τον καλό τους εαυτό και χτίζουν νέα διαφορά, προηγούνται με 6, πλέον 34-28. Πάμε σε time out. Λοιπόν, επιστροφή. Είναι για τον εθνικό. Καφάνης Σέργης, όχι δεν ο Σέργης, είναι ο Αργεντίνης αυτός προστοχή. Σιγούρης να τρέξει από το κεντρικό διάδρομο. Μπα να βρίσκει σε πόδι. Σιγούρης για τρεις, είναι καλό το σου. Διαφορά σε 9. Κασόνικ συνήλθαν. 37-28. Καπάνης. Θετικό φάουλ τώρα. Της μπάλας του Κασόνικ. Σε κάτι για όσα προηγήθηκαν. 37-28, 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Του Καρακοσταντής, ηλιάσκοπα για 3. Ζαφυρόπουλος. Τελιδάκης από δύσκολη θέση. Καρακοσταντίνα τον πιέζει, βάζει πολύ δύσκολο καλάθι. 37-30, Σιγούρης. Γκόνης. Είναι στον Χατζημιχαήλ. Μιχαήλ από αριστερά, ωραία πάσα. Και η έξτρα είναι για τον Σιγούρη που βρίσκει σίδερο. Σε το τρίποντο. Βλέπει ο Σμακόπουλος όμως. Σιγούρης, ωραία πάσα το Σμακόπουλο, την κάνει ασίστ ο Γιώργος. 39-30.
Σιράκης. Βλέπει ο Νικασόνικ. Στο δεύτερο ακόμα για τον Εθνικό. Αργεντίνη. Καφυρόπουλος για τον Βλάπα. Τέλος χρόνου επίδεση. Καλή κίνηση, εύστοχο και το τελείωμα. 39-32. Παλμάς επιστρέφει αντί του Σέργη. Μακόπουλος πήγε στο drive, έδωσε πάσα στον Γεωργακλή. Ίσως όμως είχε μείνει στη ρακέτα για παραπάνω από 3 δεύτερα. Ένα λεπτό ακόμα στην τρίτη περίοδο. Λες λόγω μαδικών για τον Δελιδάκη. Στον αέρα. Φάουλ του Βαλμά. Όχι, επιθετικό φάουλ εκδεθεί στον Γεωργακλή και είναι τρίτο για αυτόν. Νέες βολές. Τη μία από τις δύο, διαφορά στους πέντε. Κατς Μιχάηλ. Σμαρκόπουλος κρινάρι. Ο Ζιγούρης εκτελεί από τη γωνία. Βάλε στα χέρια του Βαλμά. Λιγάκης. Είναι χρόνος για ακόμη μία επίθεση στον Κασόνικ. Λάπας τώρα.
Σιρόπουλος για τον Αργεντίνη, έρχεται τη βοήθεια του Κάτι Μιχαήλ. Βελιδάκης για τρεις. Δεν μπαίνει στο καλάθι, Γεωργακλής για τον Κάτι Μιχαήλ, 10 δεύτερα. Μιχαήλ. Πάει κοντά στο καλάθι, κρατήθηκε και το βάλε. Έξαλλη πανηγυρισμή τον Κασόνικ. 41-34 και μια βολή. Και 3 δεύτερα ακόμα στο ρολόι. Τέλος. 42-34, φινάλε τρίτης περιόδου. Τέταρτο δεκάλεπτο στο Ζεφύρι. Κασόνικ έχουν μια διαφορά 8 πόντων να υπερασπιστούν. Βρίσκονται στο παρκέ με Προσιλιακό, Ασημακόπουλο, Κόκαλη, Χατζη Μιχαήλ και Γιώργο Ζιγούρη. Παρανή για τον Εθνικό. Αργεντίνη, Ζαφυρόπουλος, Δελιδάκης, Λάπας και Βαλμάς για τους φιλοξενούμενους. Δελιδάκης από τη γωνία, ναι. Εύστοχος ο Κώστας, 42-37. Ζιγούρης. Σμακόπουλος. 9 ο Ζιγούρης και διεισδύει με τα όλα. Θα πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Τρίτο του Γιώργου Ζιγούρη. Πολλά φάουλ στο παιχνίδι. Ωραία πάσα του Αργεντίνη, ήταν μόνο στο Βαλμάς στην ημερησία εκεί. Για τον Κασόνικ. Η διαφορά πέφτει στους 4. 43-39. Ζιγούρης. Για τρεις αυτό θα μπει. Δεύτερο τρίποντο του Παναγιώτη. 46-39, σημαντικό καλάθι. Τάπας, Σέρχης, Αργεντίνης.
46-40. 7 λεπτά ακόμη. Βασιλιακός. Μακόπουλος πήρε σκριν του Κόκαλη. Ζιγκούρης από την κορυφή. Και rebound ποιος. Μακόπουλος με το δεξί και δίνει στο rebound. Σέργης τα φάουλ. Σημαντικά καλά. Η διαφορά παραμένει στους 6 πόντους. Έτσι Μιχαήλ. Βασιλιακός τιμμένος για 3, δεν το βάζει. Ζαφυρόπουλος για 2 στο σίδερε μπάλα. Σαν να έχουν κολλήσει επιθετικά οι δύο ομάδες. Έχουν διασμός όμως τώρα για τους Κασόνικ. Ζιγκούρης κυμμένος για 3. Μπάλα κόλλησε. Πάμε στο time out. Λοιπόν, κάτι λιγότερο από ένα εξάλεπτο ακόμη στο παιχνίδι. Σμακόπουλος. Θα βάλει το καλάθι. Κάνει πολύ καλό μάτς. 48-40. Βαλμάς για 2. Και φάουλ του Αργεντίνου στη διεκδίκηση του rebound. Τα τρία φάουλ και αυτό. Βασιλιακός. Βασιλιακός στο επόμενο παιχνίδι πρέπει να στείλει airball το πρώτο και θα μπουν τα επόμενα. Το πιστεύω, αλήθεια. Αλεξανδής. Τρίτο ομαδικό. Τέταρτο του Δελιδάκη. Λάπας αντικαταστά τον Βαλμά. Σμαγόπουλος. Κάτι Μιχαήλ. Για 3 ήταν το σιούτα λεταναστοχο. Δελιδάκης θα δώσει τον Λάπα. Κάτι Μιχαήλ εκεί να ξανάρει κατά τη διαδρομάδα του. Καρακουσταντής ωραία στον Προσιλιακό. 50-40. Ανάσταση 10. Κασόνι σοβαρίζουν το μάξιμ προβάδισμα τους. Ψέματα είχε πάει και στους 11 και φορά. Και όχι. Τέλος πάντων. Βάλει το Καρακουσταντή πάνω στον Τελιδάκη τώρα. Τρίτο του Καρακουσταντή. Αργεντίνης. Συνεννόηση με τον Λάπα. Τέσσερα λεπτά ακόμα, η Κασόνη καλή.
καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη νίκη. Όχι όπως το τελευταίο του παιχνίδι. Βλέπει ο Δελδάκης. Ράπας. Ράπας για τον Αργεντίνη. Πάρα μας χωράει ο Εθνικός. Καραξαντής. Σιλιακός. Μια πολύ λέγοντα μεταξύ και ένα διαθυντικό δεχόμενο. 2-3 το Μελιδάκι. 90-42. Η ίδια φάση στην άλλη πλευρά, ίδιο το αποτέλεσμα. Λάπας. Αυτά τη γραμμή. Και όχι. Έχει δει σε πόδι μπάλα. Σέργης. Αργεντίνης. Ακολουθεί ο Αργεντίνης, κανένα πρόβλημα για τον Παναγιώτη. 52-42. Και ένα δίλεπτο ακόμα το μάτς. Ζαφυρόπουλος, συνεχόμενες προσποιήσεις, και δύο άστοχος. Τρίπλα. Σέργης παίρνει rebound. Παίρνει το φάουλ. Πόσο. Τι είναι τώρα. Thank you.
από αρκετά παρατράγουδα, πολύ τεχνικής ποινής εκτέλεσε και στόχης ο Αργεντίνης για το 52-43. 1-38 απομένει στο παιχνίδι. Στο σύνε 9 η Κασόνικ. Έχει χαλάσει το μάτσο και πολύ ώρα. Και ένας έξι ντούρτα ήταν αυτό. Σημακόπουλος. Καρακοσταντής, ήταν καλή η σκέψη του. Ο Γουρατής μάλλον δεν περιμένει την μπάσα. Λάπας, ξέφυγε ωραία. Τον έκοψε όμως ο Χατζημιχαήλ ψηλά. Σιγούρης. Σημακόπουλος. Παίζουμε το χρόνο γηπεδούχη. Σιγούρης για 3, θα το βάλει. 95-43. Πάνω του, καλάθι και φάουλ. 95-45. Καρακοσταντής για 2, το βάλει. Ξανά στους 12 διαφορά. Λάπας. Στοχίσε. Βλέπει το ρολόι, δεν θα κάνει επίδεση. Φινάλε στο Σπάρτακο, 57-45. Κασόνικ θα πάρουν τη νίκη. Καλό βράδυ σε όλους.